Το Ελληνογερμανικό Οικονομικό Φόρουμ στο Βερολίνο αποδείχτηκε μια πρώτη τάξη ευκαιρία για τον Κυριάκο Μητσοτάκη να στείλει εκ νέου μήνυμα στο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για την κρίση στα ελληνοτουρκικά σύνορα. Δείξαμε τις τελευταίες 10 μέρες ότι μπορούμε να υπερασπιστούμε την εθνική αλλά και την ευρωπαϊκή κυριαρχία. Η Ελλάδα αλλά και η Ευρώπη δεν εκβιάζεται από κανέναν. Αποδείξαμε τη στιγμή της κρίσης ότι έχουμε τόσο τη βούληση όσο και την αποτελεσματικότητα να φυλάξουμε τα κοινά μας σύνορα. Η Άγγελα Μέρκελ στάθηκε στο βάρος που σηκώνει η Ελλάδα όλο αυτό το διάστημα για την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού λόγω της γεωγραφικής της θέσης και των αναταράξεων στην ευρύτερη περιοχή. Τα τελευταία χρόνια και ιδιαίτερα τους τελευταίους μήνες αλλά και τις τελευταίες ημέρες, η Ελλάδα είναι αντιμέτωπη με κύματα ανθρώπων που είναι απελπισμένοι και θέλουν να φύγουν. Κάποιοι από αυτούς τους ανθρώπους ζητούν άσυλο και η Ελλάδα αναλαμβάνει όλη την ευθύνη για την Ευρώπη. Θα ήθελα να τονίσω ότι η Ελλάδα έχει την αλληλεγγύη και την πλήρη στήριξή μας. Την ίδια στιγμή η κατάσταση είναι σχετικά ήρεμη στον Εύρο, με τις ελληνικές αρχές να προχωρούν σε 20 συλλήψεις τη Δευτέρα, εμποδίζοντας την παράνομη είσοδο στη χώρα σε 520 περιπτώσεις. Συνολικά από τις 29 Φεβρουαρίου οι συλλήψεις είναι 313, ενώ έχει εμποδιστεί η παράνομη είσοδος σε περισσότερες από 42.000 περιπτώσεις.